Καλημέρα κύριε Ρομπόπουλε. Κοιτάξτε, πρέπει να δούμε τη γενική εικόνα και γρήγορα. Η γενική εικόνα λέει ότι αυτή τη στιγμή η όξυνση στην Ουκρανία είναι σε τέτοιο βαθμό που οι Αμερικανοί επιθυμούν να δημιουργήσουν το θετικότερο δυνατό περιβάλλον. Κύριε καθηγητά, τώρα θα σας δυναμώσω λίγο τον ήχο να σας ακούμε, γιατί δεν ακούγεστε καλά εδώ στο στούντιο. Σας ακούμε τώρα, ναι. Λέω λοιπόν ότι η γενική εικόνα, για να καταλάβουμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, είναι η εξής. Οι Αμερικανοί επιθυμούν να δημιουργήσουν το θετικότερο δυνατό περιβάλλον γύρω από την στο στρατηγικό σύμπλοκο της Ουκρανίας και της Κεντρικής Ασίας, διότι η όξυνση η οποία επικρατεί και οι εξελίξεις οι οποίες διαφαίνονται ως πιθανές στην περιοχή αυτή αναβαθμίζουν ουσιαστικά το ρόλο της Τουρκίας. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι σχετικά με τον East Med. Θα το λέω και δεν θα κουράζομαι να το λέω. Ο East Med δεν ήταν παρά ένα δώρο άνευ ουσίας προς την Τουρκία από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών, διότι εκείνο το οποίο καθιστούσε ενοχλητικό τον East Med στην Τουρκία ήταν η όδευσή του. Ήταν δηλαδή η τροχιά του, για να το πω απλά. Αυτή λοιπόν η τροχιά συνεχίζει να υποστηρίζεται από τους Αμερικανούς ως καλώδιο, δηλαδή ως Euro-Asia Interconnector και σε συνδυασμό με τον Euro-Africa Interconnector. Οι δύο αυτοί μεγάλοι αγωγοί καλωδίου σχεδιαζόμενοι δημιουργούν ακριβώς τα ίδια προβλήματα στους Τούρκους με αυτά τα οποία θα δημιουργούσε ο East Med. Τρίτον, η υπόθεση της άρσεως, αν θέλετε, της υποστηρίξεως των Αμερικανών στο φυσικό αέριο από την περιοχή μπορεί να είναι μια ατυχής ενέργεια, αλλά εξηγείται και με έναν άλλο τρόπο. Με τις υψηλές τιμές του φυσικού αερίου, οι Αμερικανοί επιθυμούν να προωθήσουν το δικό του shale gas μέσω Αλεξανδρουπόλεως και στην Ελλάδα αλλά και σε όλα τα Βαλκάνια. Αυτά λοιπόν είναι τα βασικά τα οποία πρέπει να καταλάβουμε. Και ένα σχόλιο από εσάς, κύριε Μάζη, και ένα σχόλιο από εσάς, κύριε Μάζη, για να σας χαιρετήσουμε για τα Ραφάλ. Πόσο σημαντική ήταν αυτή η εξέλιξη για εμάς στη χώρα μας και πόσο έχει προβληματίσει τους Τούρκους? Τα Ραφάλ είναι πραγματικά ένας εναλλάκτης ισχύος. Είναι δηλαδή αυτό που λέμε στα νέα ελληνικά ένα game changer στην ισορροπία των εξοπλισμών στην Μεσόγειο. Δίνουν τεράστιες δυνατότητες στην ελληνική πολεμική αεροπορία και στο ελληνικό σύστημα αμήνης, και από πλευράς τουρκικών αντιδράσεων αντιλαμβάνεστε και την αμηχανία και τον εκνευρισμό των Τούρκων όταν αισθάνονται ότι οι απειλές τους και οι έκνομες επιδιώξεις τους μπορούν ανα πάσα στιγμή να αντιμετωπιστούν επιτυχώς σε περίπτωση που υλοποιηθούν. Μάλιστα. Ωραία.